αγοράκι έναν καιρό ήταν μια κατσίκα που είχε 7 κατσικάκια. Σαν καλή μητέρα η κατσίκα μας αγαπούσε τα κατσικάκια της και τα φρόντιζε. Πρόσεχε μην αρρωστήσουν, τα συμβούλευε ποια χορταράκια να τρώνε, τους φώναζε όταν κάνανε τρέλες και πηδούσανε απρόσεχτα εδώ και εκεί με φόβο να σπάσουν κανένα ποδαράκι. Μια μέρα λοιπόν που είχε ανάγκη να πάει σε μια δουλειά μακριά, φώναξε τα 7 μικρά της και τους λέει: «Παιδιά μου, πρέπει να πάω στο δάσος». «Και τι θα μας φέρεις?» «Θα σας φέρω πολλές λιχουδιές». «Ησυχάστε, ησυχάστε για να ακούσετε τι θα σας πω. Λοιπόν, όση ώρα θα λείπω, να μην ανοίξετε σε κανέναν. Να φυλάγεστε ιδίως από τον λύκο, από αυτό το κακό ζώο. Αν έρθει εδώ, θα σας φάει όλα». «Μα αν έρθει κανένας φίλος για να μας κάνει επίσκεψη?» «Α, μην ανοίξετε σε κανέναν. Και όταν γυρίσω εγώ, θα σας δώσω σημάδι για να ανοίξετε». «Και πώς θα σε γνωρίσουμε αν δεν ανοίξουμε την πόρτα?» «Πρώτα-πρώτα από τη φωνή. Ύστερα θα σας δείξω το άσπρο μου πόδι». «Δεν θα ανοίξουμε εάν δεν δούμε το άσπρο σου πόδι. Σύμφωνοι, παιδιά?» «Σύμφωνοι. Ωραία, προσέξτε, παιδιά. Αυτός ο κακός ο λύκος θα κάνει το κάθε τι για να σας ξεγελάσει. Μην ξεχάσετε πως η φωνή του είναι χοντρή και το πόδι του μαύρο». «Μα σου είπαμε, μαμά, πως θα φυλαχτούμε από τον κακό το λύκο». «Ναι, μαμά, φύγε ήσυχη και μη φοβάσαι». «Το ξέρω πως έχω καλά, παιδιά. Άντε, γεια σας και όπως είπαμε». «Να ακούσω την κλειδαριά». Ο λύκος παραμόνευε. Δεν τολμούσε να πειράξει την κατσίκα γιατί είχε μεγάλα κέρατα. Όμως τα μικρά κατσικάκια που είχαν τόσο τρυφερό κρέας ήταν μια χαρά. Όταν λοιπόν η κατσίκα ξεμάκρυνε, ο λύκος ήρθε στο σπίτι. «Ποιος είναι?» «Ανοίξτε, παιδάκια μου. Εγώ η μητέρα σας είμαι. Κάτι ξέχασα και γύρισα να το πάρω». «Όχι, δεν θα ανοίγουμε. Δεν είσαι μητέρα μας». «Ναι, δεν είσαι. Η φωνή της είναι ευχάριστη και γλυκιά, ενώ η δική σου είναι χοντρή. Φύγε, είσαι ο κακός ο λύκος». «Ναι, δίκιο έχετε. Είμαι ο λύκος. Μα συνάντησα στο δρόμο τη μαμά σας και γίναμε φίλοι. Μου έδωσε μάλιστα να σας φέρω κάτι καλό. Αφήστε με να μπω». «Όχι, όχι, μην το πιστεύετε, παιδιά. Η μητέρα μας είπε να μην ανοίξουμε σε κανένα, ούτε και σε φίλο». «Εσύ είσαι ο πιο χειρότερος εχθρός μας. Φύγε, δεν θα σ' ανοίξουμε». «Δεν ανοίγουμε στο λύκο, δεν ανοίγουμε στο λύκο». Ο λύκος όταν είδε πως δεν έπιασε το κόλπο, έφυγε σκεφτικός. «Πρέπει να αλλάξω τη φωνή μου. Αν τα καταφέρω να μιλήσω σαν κατσίκα, θα ανοίξουν την πόρτα. Τι να κάνω? Αυτό είναι, το βρήκα. Θα πιω κυμολία». Φαϊδία ήταν η κυμολία. Για να δω, ανοίξει η φωνή μου. Κακό, κατσικάκια, ανοίξτε. Αυτό είναι. Ας πάω να δω, θα με καταλάβουν. Ανοίξτε, αγαπητά μου παιδάκια. Η μητέρα σας γύρισε και σας φέρνει λιχουδιές. Παιδιά, η μαμά! Η μαμά! Η μαμά μας φέρνει λιχουδιές. Λιχουδιές! Πάω να ανοίξω. Τι κάνεις? Ξέχασες τα λόγια της μαμάς. Δεν μας είπε πως θα δείξει πρώτα το πόδι της. Α, ναι, αλήθεια. Τι πήγαμε να πάθουμε? Δείξε μας το πόδι σου για να σου ανοίξουμε. Πώς να σας το δείξω αφού δεν μου ανοίγετε? Βάλ το στο περβάζι του παραθυριού. Ορίστε. Κοιτάξτε. Μαύρο είναι. Είναι το πόδι του λύκου. Είσαι ο κακός ο λύκος. Η μητέρα μας δεν έχει μαύρο πόδι σαν το δικό σου, αλλά άσπρο. Φύγε γρήγορα, γιατί αν έρθει η μητέρα μας και σε βρει απ' έξω αλίμονό σου. Έχει και μεγάλα κέρατα. Η μαμά έχει μεγάλα κέρατα. Η μαμά έχει μεγάλα κέρατα. Ο λύκος έφυγε λυπημένος και με την ουρά κατεβασμένη. Πώς να μπει? Έτρεξε αμέσως στο φούρναρι και του λέει: «Κύριε φουρνάρι,
Δώσε μου λίγο ζυμάρι. Τι να το κάνεις, Κυρλίκο? Να, χτύπησα το πόδι μου και φοβάμαι μη μου ανοίξει πληγή. Τύλιξέ μου το με λίγο ζυμάρι. Μήπως θέλεις να ξεγελάσεις κανένα? Δεν σου δίνω τίποτα. Ή θα κάνεις αυτό που σου λέω ή θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Όχι, όχι, όχι. Έτσι αστεία το είπα, να. Πάρε το ζυμάρι σου, πάρε το. Τώρα βάλε και αλεύρι γύρω-γύρω. Έτσι, μπράβο. Ο κακός ο Λύκος ξανάρθε για τρίτη φορά στην πόρτα και χτύπησε. Ποιος είναι? Ανοίξτε, αγαπητά μου παιδιά. Η μανούλα σας είμαι και φέρνω στον καθένα σας από ένα δώρο. Δείξε μας το πόδι σου για να πιστέψουμε πως είσαι η μαμά. Ορίστε, ορίστε το άσπρο μου πόδι. Η μαμά, ανοίξτε η μαμά. Ο κακός ο Λύκος έπεσε πάνω τους και τάφαγε. Μόνο το μικρότερο γλίτωσε γιατί πρόλαβε να κρυφτεί στο μεγάλο ρολόι του τείχου. Όταν χόρτασε ο Λύκος την πείνα του, πήγε και εξάπλωσε στο λιβάδι για να χωνέψει. Και εκεί τον πήρε ο ύπνος. Σε αυτό το διάστημα γύρισε η κατσίκα. Θεέ μου, η πόρτα ορθά ανοιχτή. Τα παιδάκια μου. Πού είναι τα παιδάκια μου? Από τα σημάδια της φασαρίας που βλέπω δεν άφησε κανένα πάλι ο Λύκος. Αχ, πάνε τα όμορφα 7 κατσικάκια μου. Μαμά, ναι. Δεν με γελούν τα αυτιά μου. Μαμά. Πού είσαι, παιδί μου? Εδώ, μέσα στο ρολόι. Πόση χαρά για την καημένη την κατσικούλα μας. Πώς το αγκάλιασε μόλις το έβγαλε έξω. Τότε αυτό με κλάματα της διηγήθηκε τι συνέβη. Έλα μαζί μου, παιδάκι μου, έλα να ψάξουμε. Μήπως πάνω στη φασαρία βρήκε κανένα από τα αδερφάκια σου ανοιχτή την πόρτα και τρέξε στο λιβάδι για να σωθεί. Άρχισε να τρέχει εδώ και εκεί και να φωνάζει. Για μια στιγμή βλέπει το Λύκο ξαπλωμένο να αροχαλίζει τόσο δυνατά που έτρεμαν τα κλαδιά στο δέντρο. Θεέ μου, κάτι σαλεύει στην κοιλιά του Λύκου. Αν τα μικρά μου είναι ακόμα ζωντανά. Λες, μαμά. Τρέχα, παιδί μου. Τρέχα σπίτι και φέρε το ψαλίδι και τη βελόνα με κλωστή. Έφυγα, μαμά. Θεέ μου, κάνε να είναι ζωντανά τα όμορφα κατσικάκια μου. Ορίστε, μαμά, το ψαλίδι και η βελόνα με την κλωστή. Η κατσίκα άνοιξε την κοιλιά του Λύκου και πετάχτηκαν τα κατσικάκια που ο Λύκος στη βιασύνη του είχε καταπιεί αμάσιτα. Τότε η κυρακατσίκα πήρε μεγάλες πέτρες, τις έβαλε στην κοιλιά του Λύκου και την έραψε. Σε λίγο ξύπνησε και ο Λύκος. Διψάω. Μεγάλη δίψα μου φέραν τα κατσικάκια, αλλά έφαγα όσο ποτέ άλλοτε. Ας πάω μέχρι το ποτάμι να ποτιστώ. Περίεργο. Τι θόρυβος είναι αυτό στην κοιλιά μου. Από το πολύ φαΐ φαίνεται. Μωρέ, πέτρες ήταν αυτά τα κατσικάκια και πόσο βαραίνουν! Ο Λύκος έφτασε στο ποταμάκι. Έσκυψε να πιει νερό, μα ξαφνικά, βαρύς καθώς ήταν από τις πέτρες, έχασε την ισορροπία του και... Πάρτον μέσα στο νερό. Προσπάθησε να βγει, μα δεν τα κατάφερε. Έτσι, ο κακός ο Λύκος πνίγηκε. Ο Λύκος πνίγηκε, πάει ο κακός ο Λύκος.